Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Στην ώρα μας σήμερα, όπως θα γίνεται εφ' εξής κάθε μέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα. Περιμένουμε και τον Σταύρο κάπου εδώ στους διαδρόμους. Τον πήρε το μάτι μου. Κανονίστηκε το να ξεκινάμε κανονικά, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, δεσμεύτηκα, τέλος. Σε πήρα από φόβο και κλείσανε παραπέντε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ήρθε να το έξω και λέει: είδατε, κλείσαμε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μπράβο, Στέργιο. Όπως εμείς παραδίδουμε και τα άλλη παραπέντε, έτσι είναι το σωστό. Μπράβο, Στέργιο. Λοιπόν, πολλά θέματα και σήμερα. Στον απόϊχο, νομίζω, τη σπουδαία νίκη του δικεφάλου στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Τα λέγαμε χθες, αγάπη, ότι θα πάει. Μας βγήκε λίγο χρυσό σερτ και αργυρό και μπρούτζινο, εντάξει. Πήγε μέχρι τέλους. Δηλαδή, πιο τέλος δεν γινότανε. Ναι. Και από πλευράς πόντων στο χρυσό σετ και εκεί πάλι πήγε. Ήταν επική η διάλογη στο chat του ΠΑΟΚ 24. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πού τελειώνει το σετ. Μην πανηγυρίζουμε άδικα. Αν έχουμε ακόμα. Εντάξει, εγώ είμαι μια παρένθεση. Χωρίζει η Μποτία με την Φουρέιρα. Έχουν χωρίσει. Χώρισαν. Όχι, χωρίζουν. Πόπο. Χώρισαν. Μάλιστα. Ο Μποτία τώρα που είναι, Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί και σίγουρα κλαίει από χθες. Ξανά. Αφού χώρισε, δεν θα κλαίει. Εδώ να μου πει, έκλαιγε στα ποδητήρια. Δεν θα κλαίει τώρα. Μεγάλο έρωτα. Ναι. Από ό,τι ενημερώθηκα, δεν μπόρεσε η. Ναι. Ελένη. Ναι. Όχι. Η Ελένη να αποδεχτεί ότι πήγε να παίξει μπάλα στη Σαουδική Αραβία. Γιατί. Στην Αλ Χιλάλ. Τη έπεισε πάλι. Ήθελε Ευρώπη η Ελένη. Να πάει καμιά Ιταλία, καμιά Αγγλία, να μπορεί να βλέπει το παιδί. Ναι. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί αυτό. Ήταν, λέει, στα τηλέφωνα δύο μήνες. Ναι. Το παλέψαν τα παιδιά αυτά. Αλλά η απόσταση στη Σαουδική Αραβία, Αθήνα. Πω. Απέφερε το χωρισμό. Κρίμα. Κουράγιο στον Μποτία. Κλαίει για μία ακόμη φορά. Σίγουρα εντάξει, θα κλαίει. Okay. Συμβαίνουν ποιοι αυτά. Θέλουν να τους χωρίσουν. Έχουν χωρίσει. Είναι ανημέρωτοι στο κανάλι του Πρόεδρου. Έχουν χωρίσει. Η Κατερίνα μας. Έχουν χωρίσει. Έχει το ρεπορτάζ το πλάσμα. Η Κατερίνα μας. Η καινούριο. Δουλεύει πρώτο τραπέζι συνήθως, δεν πίνουν τίποτα. Δηλαδή έχουν εκεί τη δίδα τη βελβεντέρε και την κοιτάνε. Ναι. Περνάς εκεί, ψηρίζεις, βάζει από το. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι, δεν τρέχει. Ναι. Σαν πω αυτέ πλέον. Έχει χορηγούς. Σάματης, ναι, ναι. Σάματης. Ναι. Έτσι είναι αυτά, φίλε, δεν γεννηθήκαμε γυναίκες. Ή αν γινόμασταν γυναίκες, δεν γεννηθήκαμε πόντιες γυναίκες. Δίνεις δίκιο στην Ελένη που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ότι είναι ο αγαπημένος στη Σαουδική Αραβία. Η Ελένη, η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα, ναι. Η Ελένη η Φουρέιρα, η γνωστή. Η γνωστή. Εντάξει, η Ελένη η Φουρέιρα θέλει να κάνει τα χιλιομετράκια, τη δούλεψε Μποτία. Εντάξει, είπαμε. Ήθελε τώρα. Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία. Τώρα πήγε ο άλλος στην Αλ Χιλάλ, ρε φίλε. Πού να κρατήσει αυτό το έρωτας. Πόσο τηλέφωνο πια. Εντάξει, δεν νομίζω Μποτία τώρα που λες ότι θα κλαίει, να κλαίει κιόλας. Λίγο θα κλάψει. Γιατί να μην κλαίει γι' αυτό. Είναι ευαίσθητος, ρε. Είναι ευαίσθητος μετά όταν χάνει η ομάδα. Η άλλη έχει γίνει number one στην Ευρώπη. Σοβαρά, μιλάς. Σιγά. Τι ρε, παιδιά, ποια χαρά είναι. Σιγά με μαντόνα τη που λέει, σιγά. Σιγά, βρε. Πάρτι άνοιγμα, λέει αγάπη Γαβριλίδου, χθες μάθαμε σε γνωστό μπαρ του κέντρου. Γιόρτασε τα γενέθλιά της, έκλεισε τα 24 χρόνια της. Εμπειρία πλέον σε όλα τα δεδομένα. 19 χρονών ήρθε εδώ, κοιτούσε το έδαφος, τώρα ξαφνικά βγάζει και γλώσσα. Διέπρεψε, έμαθα. Ανέβαινε σε μπαρ, έκανε, πετούσε σαμπάνιες, ιστορίες, η ΜΟΕ. Αφρούς πάνω στο μπαρ. Η ΜΟΕ, έγιναν ΜΑΕ. Ο διευθυντής, ωραίος. Ναι, ωραίος. Ναι. Ναι, Μακελιό. Μακελιό, ναι. Με αγάπη Γαβριλίδου, σε γνωστό μπαρ της πόλης. Με ενημερώσαν οι Ρουφιάνοι μου. Με τη γνωστή παρέα ανώμαλων κοριτσιών που κάνει. Ανώμαλες όλες κανονικά. Δεν είναι ακόμα. Οι πιτσιρικές θα γίνουν. Είναι σαφές, ναι. Είναι σαφές αυτό. Ωραία. Μόνο η αγάπη θα κρατήσει το στάτους σε ένα επίπεδο. Γιατί να, είναι... προχωρήσουμε τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Πάμε λίγο στα... Βλέπουμε το μέλλον σαν εκπομπή. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Επικοινωνούμε μηνυματικά. Μιλάει ο Λουτσέσκου. Περίμενε. Να μιλάμε με τον κόσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Ναι. 1:20. Λογικά. Είναι να ξεκινήσει η συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου στην ΟΒΑ. Λύνει τη σιωπή του για αυτή τη βδομάδα. Τώρα, νομίζω το δίνει 1:10 να πάει παρά 10, παρά 5. Δεν ποντάρουμε ποτέ στην οργάνωση και τις ώρες που δίνει η ΝΟΒΑ και ο ΠΑΟΚ. Όταν ναι. συνεργάζονται αυτοί οι δύο, υπάρχει το πρόβλημα. Νομίζω γενικά ότι υπάρχει. Για να τα λέμε όλα, δεν φταίει η ΝΟΒΑ σε αυτό το κομμάτι. Δεν φταίει. Δηλαδή, είναι εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Περιμένουν. Είναι το πρόβλημα πάλι. Όχι παρά 20, από τις και 20, από τις 11 ναι. μπορεί να το θέμα είναι ότι πάλι η προπόνηση είναι στις 11. Και το live είναι 1:20. Εντάξει, θα προλάβουμε. Οριακά προλαβαίνουμε. Επειδή μιλήσαμε, έτυχε να μιλήσουμε. Η προπόνηση είναι σε εξέλιξη. Ο Μαουρίτσιο κάνει μόνο ατομικό, όλοι οι άλλοι είναι normal. Έχουμε όμως αρκετά θέματα. Έχουμε τις επιστολές του ΠΑΟΚ στην κρατική τηλεόραση, ραδιοφωνία και όλα τα συναφή. Έχουμε το τι
δουλειά γίνεται με το ζόρι να παίξει Έλληνας διαιτητής στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ με ηλίθιες δικαιολογίες. Θα αποκαλύψει η εκπομπή τι ακριβώς παρασκήνιο υπάρχει, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουμε τα αγωνιστικά μας θέματα. Έχουμε τη μεγάλη πρόκριση του βόλεϊ. Τεράστια. Καταφέραμε να προκριθούμε σε παιχνίδι που έδειξε 3-3. Δηλαδή μόνο εμείς. Ο Ραφαήλ τι δουλειά έχει εδώ? Είναι ένας ίδιος ο Ραφαήλ. Ήτανε. Ναι, το σκοτώσανε. Ο Ραφαήλ είναι μια χαρά. Του συγγενείς του. Ναι, είναι μια χαρά. Αλλά είναι ένας ίδιος. Τώρα, δηλαδή, άμα είσαι λίγο αφηρημένος και είσαι συγγενής και δεις αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή είναι. Ναι, κανονικά δεν είναι, έχουν μεγάλη ομότητα, αλλά ναι, η φωτογραφία συγκεκριμένη. Ήταν πάρα πολύ Ραφαήλ. Έχουμε λοιπόν αρκετά θεματάκια τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε, θα πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε το κοινό. Μετά τις μία θα έχουμε και μια άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ναι, μπράβο Στέργιο. Βέβαια, ρε. Με συγκινείς. Να την ανακοινώσουμε, όταν θα βγει στον αέρα όμως. Ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι. Άπειρο δεν είμαστε. Ναι, θέλει. Μέσα από τώρα. Ναι, συνήθως γίνεται κέντα. Και γενικά τέλος πάντων είμαστε σε πολύ καλό mood, περιμένοντας την αγωνιστική που έρχεται και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, στον τέρμπι κορυφής. Ένας Ατρόμητος ο οποίος διέπρεψε χθες. Περνώντας αέρα με ένα 6 από το Καφτατσόγλιο. Στο ρελαντί θα λέγαμε. Δεν είναι ρελαντί αυτό. Ρελαντί είναι 0-2-0-3. Το 1-6 είναι. Όχι, στο ρελαντί από πλευρά προσπάθεια του παικτούν το τρομί του. Ναι. Δεν φορτσάρανε ιδιαίτερα. Δεν σκυλιάσανε. Έχουν απλά τους αυτοματισμούς που τους οδηγούν μπροστά στην εστία του αμπάρι. Και παιδιά, δεν φταίει ο ΠΑΟΚ που κέρδισε ο τρόμο του 6-1. Δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Okay. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί αυτή η ήττα να περάσει στο Ηρακλή. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν και πολλά, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το ότι ο Ατρόμητος πήρε και άλλη ψυχολογία εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου, τον οποίο συνεχίζουν να ισχυρίζονται διάφοροι ότι είναι φιλικό. Ναι. Για τους δανεικούς. Δανεικοί, ή έτσι, γιουβέτσι. Δεν πειράζει, το ένα παιδιά. Το άλλο. Ωραίο ντέρμπι στο ωραίο παιχνίδι του Κλάδη Βικελίδης. Εκεί τι έγινε ξαφνικά, γιατί ήμουν στη στίχημα να πέσα τα live μου και ξαφνικά άρχισε να μου κάνει κάτι. Μαύριζε, άσπρισε. Τι έγινε. Πότε μπήκαν τα γκολ, γιατί δεν το βλέπω αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω μάλλον, κάπου στο 52 και στο 67 του Άρη, ναι, και στο 90 σίγουρα του Άρη του Σπάτων. Βγήκε το γκολ γκολ και over. Το που δώσαμε με τον Βασιλιά χθες. Μπράβο. Δώσατε και γκολ γκολ. Ναι, γκολ γκολ και over. Αναλύσατε την. Τακτική συμπεριφορά της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου. Μια καλοδουλεμένη ομάδα. Συμπαγής όπως είναι όλες οι ομάδες του Σούλη. Με έμπειρους παίκτες αρκετούς. Έμπειρους παίκτες. Ναι. Και ρισκάρατε. Γρήμπυλας. Ο Φρυδόπουλος. Εντάξει. Και ρισκάρατε ότι θα βάλει ένα γκολ. Αλμανίδης Άκης. Ναι. Γενικά. Ο Άρης μπορεί να περηφανεύεται ότι είναι πρώτος στον όμιλο. Είναι γεγονός. Και θα είναι όταν έχουν δίκιο, μέσα Νοέμβρη. Όταν έχουν δίκιο, την επίστευα. Ότι είναι δεύτερη, είναι πρώτη. Πρώτος στον όμιλο. Και να μακάρι, δεν ξέρω, έχει τροπέ όταν τελειώνει αυτό. Όταν τελειώνει πάλι στον όμιλο. Καταρχάς δεν είναι καμιά πολεμή. Δεν θα μείνει και πολλές καιρός ακόμα. 14 Νοεμβρίου είναι το αργοτέλης ΠΑΟΚ. Και τι νομίζεις, θα κερδίσεις? Όχι. Έχει πάει εκεί στο Μαρτινέγκο, πώς το λέγεται. Μαρτινέγκο. Μαρτινέγκο, έχει πάει ποτέ. Εκεί παίζουν. Ναι, πού να παίξουν. Στο Παγκρατίο. Πω κρύο ρε τέτοιες συμπράσεις. Στο Μαρτινέγκο ρε. Στο Μαρτινέγκο να πάμε. Έχω πάει, έχω δει Κάπα 20 μια φορά. Από ξενύχτη, μην φανταστείτε. Σοκαρίστηκε αγάπη που δεις Κάπα 20. Σε ρίπηγα, δεν ήταν δηλαδή ότι ξύπνησα για να πάω. Ήταν εκείνο το περιβόητο, όχι, άλλη φορά το έχω κάνει αυτό. Όπου κατέβηκα στην Κρήτη χαλοπός και τρίτη βράδυ, κύπελο. Και τρίτη βράδυ γίνεται μακελιό. Τι γίνεται, που στην καθημερινή τέτοιο πράγμα, μπράβο το Ηράκλειο, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Σε κάποια φάση. Λέω εσύ, λέω έναν τον ντόπιο και πέρα, γιατί έτσι. Αργία είναι αύριο. Ήταν 28 και δεν είχαμε ραδιόφωνο. Και εγώ κατέβηκε για να κάνω μετάδοση. Ναι. Φαντάζομαι στην αγορά δείχνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Απαρηγόρητο, δεν κάτσε ένα πεζούλι. Αυτό βέβαια και είναι εκείνη τη μέρα, γιατί άμα είναι να σου γίνει, θα σου γίνει. Είναι ότι νίκησε ένα ξενοδοχείο το οποίο το διπλανό έκανε ανακαίνιση. Και είχα ένα τρυπάνι 6 εκατοστά από το κεφάλι μου πρέπει να ήταν. Επειδή λοιπόν δεν έκανε δουλειά, σε έχω στο μυαλό μου πώ ήμουν εγώ. Στα Χανιά, ναι, με το πορτοφόλι. Επί 10 εσύ ήσουν στο Ηράκλειο.
Ναι, στα Χανιά με το πορτοφόλι αυτό που έχει κάνει, θέλω να το κάνουμε ντοκιμαντέρ σε κάποια φάση. Τι έκανε, Στεριό. Θα το πούμε μετά. Ναι, εκτό αέρα, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Κακιά ναι, στιγμή. Τι έκανε. Που φταίει ο συνάδελφο. Ναι, ο συνάδελφο φταίει το ίδιο. Που βάζει το μπουφάν του πάνω το δικό μου. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Ψάξαμε σε όλα τα Χανιά ένα πορτοφόλι το οποίο ο Στέριο ασυνέστητα το είχε βάλει σε μπουφάν άλλου. Πήρε τον συνάδελφο του Άκη. Βρήκε ένα μπουφάν. Όχι, βρήκε ένα μπουφάν. Βρήκε ένα μπουφάν. Στο σκαμπό. Έβαλε το πορτοφόλι. Βγήκαμε. Ψάξαμε σε όλου του κάδου. Έψαξα. Ναι. Διασκεδάζεται μέσα. Ναι, διασκεδάζεται. Αυτό το αγαπημένο μαγαζί, πάρα πολύ καλό. Εντάξει, ναι. Από φίλους. 300 άτομα μέσα, πανηγύρι, χαρτοπετσέτες και αυτά. Και ένας να ψάχνει τους κάδους των Χανίων. Είχε περάσει από το σπίτι μου, από το δωμάτιο το δικό μου. Ωραία. Από ναι. Το Άκη. Του δίνω τα κλειδιά, πάει από το δικό μου. Ναι. Πάει από το Άκη. Πουθενά το πορτοφόλι. Γυρνάει, μιλάμε τώρα για αποστάσεις. Παρένθεση, κατηγορώ τους ανθρώπους του μαγαζιού ότι παιδιά μου κλέψανε το πορτοφόλι. Εντάξει, είμαστε όλοι ένας και ένας, δηλαδή δεν γίνεται να έχει κλαμπεί. Και να λέει ο άνθρωπος, φίλε, τρία χρόνια δεν έχουμε κλέψει τίποτα. Λέω, μου κλέψε το πορτοφόλι. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Και βρέθηκε 6 ώρα. Η εικόνα στο μπουφάν του Στέργιου να είναι έξω από το μαγαζί, δηλαδή να διασκεδάζουν όλοι και να είναι ένας να πιάνει το κεφάλι του σε ένα δράμα. Ένα δράμα κανονικά. Δεν το βλέπω. Ναι. Μέσα το ενίκιο μου, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, όλα μέσα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, και όπω βγαίνουμε αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα. Στι 5 το πρωί. 5 και. Ψιλοξημερώνει. Ναι, είμαστε ναι. Και φυτά όλοι. Όχι, όλοι. Εγώ ήμουν νυφάλιο. Ναι, εμεί ήμασταν φυτά, ναι. Ωραία, φοράει το μπουφάν ο Άκης. Πιάνει. Βάζει τα χέρια στι τσέπε. Έχει κρύο. Ωραία. Και μου κάνει μία σταυρό. Γιατί μου δείχνει την τσέπη και βλέπω το πορτοφόλι του, το οποίο είναι 3,5 κιλά, χωρίς λόγο, εντάξει. Δηλαδή, έχω αλλάξει με κιλά. Ναι, άκου. Στην τσέπη, ούτε πορτοφόλια. Ναι. Λοιπόν, τα πίνουμε. Και εγώ στο μεταξύ τον κράζω από πριν που κουβαλάει πορτοφόλι, σε λούγκρα αυτά. Ναι, 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 κλασικά, ναι, ναι. Πορτοφόλι, άντρας με πορτοφόλι ναι, ναι, ναι. Και τα γνωστά. Έχει, το έχω μιλήσει δηλαδή λίγο. Εντάξει, και μου λέει και δείχνω και κλεινόμαστε εκεί. Το πήρε στα χέρια του και ήταν σαν να βρήκε το τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή για τέτοιο δράμα. Oh. Αλλά εντάξει, γέλιο δηλαδή πραγματικά. Ωραία ήταν εκείνο. Ναι, έχει μείνει στην ιστορία. Και την άλλη μέρα γίνεται το μυθικό. Πάμε στο γήπεδο. Ναι. Εγώ πρέπει να έχω πιει κανένα 2 τόνους αλκοόλ. Αποκλείεται, ναι. Ναι, είναι 3 η ώρα το παιχνίδι και δεν έχει νερό. Το θυμάσαι ότι δεν έχει νερό το γήπεδο. Ναι. Και πρέπει να πιω νερό. Ναι. Και πάω στον πάγκο του ΠΑΟΚ, λέω: δώστε μας νερό, δεν έχει νερό. Και παίρνω καμιά δεκαετία μπουκάλια. Και έχετε μια πατσαβούρα. Θυμάμαι σαν χθες. Ναι. Ένα καράμπαζο. Ναι, πραγματικά ούτε στον πόλεμο. Κυνηγάω στο θάνατο αυτήν. Ναι. Και μου λέει: απαγορεύω τα μπουκάλια. Και γίνεται έτσι. Έτσι. 4 άτομα στο γήπεδο πάνω κάτω. Τελικά την έβαλα και μα τα έβαλε όλα σε ποτήρια. Θυμάσαι πως τα έβαλε. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Τι, θα πέθανα, ρε, σου λέω. Τι, πόσα ποτήρια έφερε, δηλαδή, 30 ποτήρια. Για να καταλάβεις, έπινα το νερό. Ωραία, και μέχρι να φτάσει στον ισοφάγο είχε ξατμιστεί. Δεν έφτανε κάτω. Για να το κλείσουμε, εντάξει, ήταν το διήμερο εκείνο που είχαμε πάει για καφέ στο γωνιακό το Χανίων. Εκεί στο λιμανάκι δεν έχει τα γωνιακά, δεν είναι 2. Πώς λέγεται αυτό? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Α, στο Παλάς. Στο Παλάς, ωραία. Παίρνει τηλέφωνο. Πού είσαι, Στέργιο, πού είστε να έρθω? Ένα παιδί εκεί πέρα από το Charity. Charity Alliance. Ο Γιώργος Κυριαζής. Πού είστε, κοιτάει ο Στέργιος στην πινακίδα και λέει στο Grey Goose. Ήταν μια διαφήμιση. Ήταν μια διαφήμιση. Διαφήμιση, πινακίδα ξύλινη. Τα πινακίδα που έχω Grey Goose. Το κάνουν οι εταιρείες. Το τι είναι ποτό, ας πούμε. Στο Grey Goose λέει είμαστε. Φύγαμε από το τραπέζι. Πού είναι αυτό, ρε παιδί. Μένει στο Ηράκλειο Γιώργος εδώ και 15 χρόνια. Και δεν είναι πολύ μεγάλο το Ηράκλειο. Τα Χανιά, συγγνώμη. Φύγαμε από τα τραπέζια. Και πού είναι και αν το λέω εδώ, δεν φύγει κιόλα. Στο φάρο εδώ δεν υπάρχει τέτοιο ευρέτηλο. Λοιπόν, αυτά. Ήταν εκπληκτική αποστολή εκείνη. Αυτά. Να ανέβει ξανά ο Πλατανιάς και τα Χανιά να παίζουν, να γίνουν μια ομάδα και να παίζουν 30 χρόνια στην Αθλητική. Σούπερ Λίγκα. Πραγματικά το ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας. Ένα εργοτέλη τώρα θα πάω, θα κατέβείτε. Ναι. Άλλο το Ηράκλειο, όλα τα Χανιά. Ναι, στα ναι, Χανιά ναι. Έχουν γίνει μυθικά πράγματα τώρα. Δηλαδή τι να λέμε. Στα Χανιά τώρα. Στα Χανιά πήγα εγώ 4 μέρες αποστολή. Μια ναι, το θυμόμαστε, Σταύρο. Και πάω να ξαπλώσω στην παραλία και με το που ξαπλώνω, σηκώνομαι να κάνω μια βουτιά, εμφανίζεται ναι, ναι. μια γουρούνα και απλώνει κόκκινες σημαίες. Λέω, τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις. Μου λέει, απαγορεύεται να μπεις. Δεν απαγορεύεται να μπω, ρε, του λέω. Και μου λέει, θα έρθει κύμα. Ποιο κύμα, ρε, θα έρθει. Και σηκώνω το κεφάλι και βλέπω κάτι 8 μέτρα. Και λέω, ναι, ωραία. Και μου και πρώτη ξαπλώστα, λέει, ο πρώτος που θα πληγόμουν. Ναι. Δεν κάναμε καμιά βουτιά σε 4 μέρες, μας φάγανε. Γενικά οι αποστολές είναι απόλυτα επαγγελματικές. Τώρα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Οι δικές δεν μου είναι δεν κάτι. Είναι ποτέ επαγγελματικές.
Κάτσε, θα προτείνω να το περάσω καλά. Όχι, μα δεν πασάρω το προφίλ του απόλυτου επαγγελματία. Όχι, θέλω να παίρνω ανάσες. Δεν γίνεται. Τετραήμερες. Εντάξει. Και στην κυρία μια ανάσα παραπάνω. Εντάξει. Άρα στη Βουδαπέστη τώρα οι δύο μέρες είναι επιτυχία. Με δυσκολία. Εκεί είναι το σκάνδαλο του προπονητή, θα κυνηγηθεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Μία διανυκτέρευση στη Βουδαπέστη. Και πέντε στο Μίνσκ. Και πέντε στο Μίνσκ. Γνωρίσαμε 5.000 κόσμου στο Μίνσκ και ξέραμε πώς είναι το σούπερ μάρκετ. Πήγα και στο μουσείο, βρε το πολεμικό. Τι πινελίκι, Θεέ μου. Το θυμόμαστε, Σταύρο, και στον αέρα. Τι πινελίκι. Είδες και δύο πράγματα που δεν έχεις δει, άντε ξύπνα. Τι τάγκς είχα ξαναδεί. Το πανοφόρι τότε που στον πόλεμο. Το μόνο που με έκανε εντύπωση είναι ότι η ΠΑΕΠΑ έχει κάνει το μυθικό κατά λάθος ότι είναι φύλλα προσκύμενη το Μίνσκ στο ναζιστικό καθεστώς. Ναι. Έγινε ένα λάθος στο γράψιμο όταν αναφέρει. Έγραψε. Οι Λευκορώσοι αναπολούν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και χάσανε 800 εκατομμύρια. Όχι, είχαν 3.529 χωριά που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Εμείς έχουμε 2-3. Δεν έμεινε. Σκέψου και να μην ήταν. Το πηγάδι, ναι. Διορθώθηκε μετά από την ΠΑΕΠΑ. Ναι, το αναπολούν αυτό λίγο. Ναι, ήταν το αναπολούν. Λάθος ρήμα. Ναι, δεν είναι. Κάπου έγινε λάθος μετάφραση. Αχ, τι ωραία τότε που μας έκαιγαν ζωντανούς. Ναι, αλλά εμείς ευγνωμονούμε γι' αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, θα πιάσουμε τα θέματά μας. Κάναμε λίγο χαβαλέ, γιατί έτσι είναι το πρώτο ημίωρο. Να πάρουμε λίγο τα. Δεν θέλει πολλά-πολλά. Για αθλητισμό μιλάμε. Χαβαλέ κάνουμε. Δεν θα κάνουμε χαβαλέ, βέβαια, με το που θα πούμε, γιατί θα ασχοληθούμε με κάτι σοβαρό, που είναι οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με την κρατική ραδιοφωνία τηλεόραση. Θα σας πούμε και πέντε πράγματα που συνέβησαν επί προσωπικού και δεν πήραμε καμία απάντηση ποτέ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ήθελε να αποφύγει αυτή τη διαδικασία, δεν του αρέσει, αλλά δεν γίνεται άλλο, δεν πάει. Και θα πούμε την άποψή μας, την έχουμε καταγράψει, την έχουμε στείλει σε επιστολές, την έχουμε γενικά, προσπαθούμε τόσο καιρό να τους βάλουμε σε μια ρότα φυσιολογική μέσα από πολιτισμένες διαδικασίες. Δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν. Θα σας πούμε και εμείς λοιπόν το τι ακριβώς συνέβη, για να ξέρετε και πώς ακριβώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Χορηγή πρώτης ώρας, το Regency Casino βέβαια. Τι έχει το καζίνο, Μελίνα Σλανίδου. Ναι. Ξεκίνησε. Παρασκευή και Σάββατο. Αύριο. Αύριο και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο, Μελίνα Σλανίδου. Η φαν του Δημήτρη Πέλκα. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι ο Δημήτρης θα είναι σε μία από τις 6 παραστάσεις. Απαγορεύεται. Παρασκευή Σαββάτο τώρα θα είναι Αθήνα. Θα στέλνει τους δικούς του ανθρώπους. Την επόμενη. Παιχνίδι έχουμε. Δηλαδή και στα τρία. Ναι, έχει. Μετά είναι διακοπή, είναι εθνική. Κοίτα, αυτό που είχε ο Αζάρ που βγαίνει με ολόγραμμα στο στούντιο. Να το κάνουμε για τα μπουζούκια για τους παίχτες. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ένα Νουάρντα παντού, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ο Νουάρντα είναι και κανονικός παντού, δεν έχει προβλήματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε σε αναμονή τη συνέντευξη του Ράσβαν Λουτσέσκου στις 12 παρα 20 και με τα θέματα που είπαμε πριν, με αυτήν την ας πούμε κόντρα, που δεν είναι κόντρα, ούτε είναι τόσο απλό το θέμα, του ΠΑΟΚ με την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση και συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Πάμε στο διάλειμμα. Να είμαστε πάλι. Πριν συνδεθούμε λοιπόν με την μεσύμβρια. Μεσυμβρία. Λοιπόν. Με εκείνη την περιοχή τέλος πάντων έξω από τη Θεσσαλονίκη που δεν τη λες και. Εξωτική. Τουριστική. Εξωτική. Εξωτική δεν τη λες σίγουρα. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ την αναβαθμίζει. Συνημερώνω. Ναι. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Τα μισά σπίτια στη Νέα Μεσυμβρία έχουν μέσα πισίνες. Τα μισά. Εγώ μαζί είπα ότι δεν είχε νερό και κοβότανε όταν. Κοβότανε. Όταν έκανε ΠΑΟΚ μπάνιο. Μία πισίνα. Μία του ΠΑΟΚ τα γήπεδα. Πού να μην είναι νερό για του. Εντάξει. Για τον απλό κόσμο. Εντάξει. Γι' αυτό πήραμε υπάρχει το σιωτή, χρήμα. Για να υπάρχει δώσουμε. Χρήμα στη Νέα Μεσυμβρία, να ξέρει. Ωραία. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι τουριστικό το μέρος. Τουριστικό δεν είναι σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Το χρήσι να τον ρωτήσουμε. Πού είναι από εκεί γύρω. Βαθύλακο. Το Βαθύλακο πραγματικά. Εξωτικά πήγα. Το Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη. Το Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και βγάζει και πολλούς τραγουδιστές. Είχαμε δει τα πόσα τα βαφτίσια ένα νέο ταλέντο. Το Χρήσανθο. Αγάπη, έχουμε ενημέρωση. Από ό,τι βλέπω, ναι, από ό,τι βλέπω ξεκίνησε σιγά σιγά. Τον Λουτσέσκου περιμένουν. Εντάξει. Οπότε δεν νομίζω να καθυστερήσουμε. Για πες, Σταύρο. Για την ΕΡΑ λέγαμε και για την. Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος τι παίζει. Ο Πάχο μετά από όλα δεν στο έχω πει direct τέλος πάντων να πει αυτός και αυτός με τις διαρροές του. Απλά διέρευσε η επιστολή. Τι να κάνουμε, υπάρχει το δημοσιογραφικό δαιμόνιο. Εντάξει, πήγε και σε 5-6 φορείς, οπότε. Εύκολο ήταν. Πέρασε από 50 άτομα. Ναι, από 150. Ό,τι ξέρουν πάνω από δύο, πάβει να είναι μυστικό. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Η ΕΡΑ Σπορ είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο πιάνει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Ξεκινάμε. Από το live, ναι. Με Λέο Μάτος ξεκινάμε. Με Λέο Μάτος. Πάμε Λέο Μάτος και μετά θα πιάσουμε το κομμάτι της ΕΡΑ. Ευχαριστούμε πολύ για τους δύο που είστε εδώ. Προκειμένου λοιπόν να συζητήσουμε
για την αναμέτρηση η οποία έρχεται. Καταρχάς, αν είναι καλά, πώς αισθάνεται γενικά. Νιώθω πολύ όμορφα, πολύ καλά. Η ομάδα μετά και την νίκη την οποία πραγματοποίησε την Δευτέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην κορυφή. Αν στο ξεκίνημα της σεζόν, ξέρω ότι ήταν στόχος, φυσικά και ήταν στόχος, αν περίμενε ότι με όλο αυτό το πρόγραμμα που είχε με τους δύσκολους αγώνες, τα ντέρμπι, θα είχε καταφέρει να φτάσει εδώ και μάλιστα αλόβητη, χωρίς να χάσει ούτε βαθμό. Μη πώς λείπα μπλέτε πρότζεκ Παναθηναϊκός, μη να πιέρβε μέσα στο Champions League Greece. После этого все игры, которые у нас были, это у нас была очень трудная программа, очень много дерби подряд. Ты подумал бы, что мы будем на первом месте и никакой игры не проиграли? У нас была, конечно, очень сложная программа, много дерби, и мы чувствовали чуть-чуть уставшие, поэтому после этой игры, потому что ты должен тратить много энергии, психологии и энергии тоже, физически. Поэтому сейчас у нас есть программа без дерби, но не думаю, что будет легко, понимаешь? Все команды, все клубы, мы должны работать много для выиграть. И мы так мы будем продолжать. Мы каждой игре мы должны играть, как и прошлые игры против Панатинайкос, очень концентрированно. Если мы так играть, никто может выиграть у нас. Από την αρχή της χρονιάς ξέραμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με πολλούς αγώνες μαζεμένους, με πολλά ντέρμπι στη σειρά. Έπρεπε όμως να διαχειριστούμε κάπως όλο αυτό το πρόγραμμα. Ευτυχώς μέχρι τώρα έχει πάει καταπληκτικά, είμαστε στην πρώτη θέση. Έπρεπε κάπως να διαχειριστούμε την ενέργεια που θα δώσουμε για τα ντέρμπι, γιατί δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, είναι και τα επόμενα παιχνίδια. Και παρόλο που τώρα έχουν τελειώσει όλα τα ντέρμπι, έρχονται αγώνες που είναι εξίσου τόσο σημαντικοί όσο και τα ντέρμπι, γιατί μην ξεχνάμε στο τέλος δίνουν μόνο 3 βαθμούς. Πώς βλέπει το επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο? Как ты видишь следующую игру против Ατρόμητος? Я вижу, что будет очень сложно. Играть в Афинс против этой команды всегда тяжело. Маленькое поле. Команда очень организует команда. Поэтому я прошу наши игроки следующие игры играть как прошлые игры. Очень концентрироваться сильно, хорошо обороняться. И потом контролировать мяч, потому что это наши стили, мы должны так продолжать. И мое мнение, что мы можем выиграть, но если мы правильно работаем. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και εξίσου δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια καλή οργανωμένη ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι στη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε εμείς το δικό μας το παιχνίδι, να έχουμε εμείς τον έλεγχο της μπάλας, γιατί αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι όπως το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέπει να μείνω λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Μας είχε μιλήσει ο Βέρμπλουμ το Σάββατο και μας είχε πει ότι ο αγώνας κόντρα στη Βίντη ήταν ένα ισχυρό χαστούκι. Η ενέργεια, ο εκνευρισμός, η απογοήτευση, η πικρία που βγήκε από εκείνο το παιχνίδι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ την εικόνα την οποία είχε την Δευτέρα, ή είναι κάτι σαν αυτοματοποιημένο μέσα τους το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα να είναι όλοι συγκέντρωση και να δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν? После интервью, которое взяли от Вермблум, он сказал, что это игры против Види, которые мы проиграли, это был один хороший удар, чтобы мы немножко так-то проснулись, потому что мы чувствовали, что будет очень легко. Ты думаешь, что это нас повезло, помог нас, или это был просто была одна игра? Нет, это был один, конечно, сильный удар, потому что все игры в этот сезон мы сыграли очень хорошо. Конечно, были игры, которые мы не выиграли, но не сыграли плохо, как и против Види. И это хорошо для проснуться, для разбудить и видеть, что если мы неправильно работаем, мы не можем выиграть, понимаешь? Конечно, у нас есть хороший уровень технический,
но мы должны играть на тот же самый уровень физически, как и другие команды. Если мы разлабимся чуть-чуть, мы не выиграем. Поэтому это был, да, конечно, наши тренера целые недели критили, сказали и объяснили, что излучилось. И мы должны взять это как и урок. Да, как и пример. И не делать опять наперед, на будущее. Μπορώ να προσθέσω και εγώ ότι ήταν ένα καλό χτύπημα. Ευτυχώς ήρθε εκεί που δεν μας πόναει τόσο πολύ στο πρωτάθλημα και αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι όταν έστω και λίγο χαλαρώνουμε, ξεφεύγουμε από την πορεία του στόχου μας και πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι. Οι προπονητές όλη την εβδομάδα μας μιλούσαν για αυτό το θέμα, μας μιλούσαν για το θέμα το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τους αγώνες και μέσα από τα λάθη μας πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό κάνουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάμε να μην ξαναεπαναλάβουμε τα ίδια τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ ήδη πλησιάζει τα 20 παιχνίδια στη σεζόν και μόλις μπαίνει ο Νοέμβριος. Από τους θεωρητικά βασικούς είναι ίσως αυτός που έχει πάρει τις λιγότερες ανάσες. Πώς νιώθει, αν νιώθει δυνατός, αν είναι σε ψηλά επίπεδα. Σκόρο ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει 20 ίγκρι βέταμ σεζόν. И ты один от футболиста, который почти играл на все игры и... А? Что? Кроме Челси я не играл. Да, кроме Челси все игры играл. Как ты чувствуешь? У тебя есть пока энергия? Чувствуешь хорошо? Конечно, у меня энергия. Я первые две сезоны, которые я был здесь, я играл здесь. Я был игроком, который более минуты сыграл и более игры сыграл. Первые две сезоны. Третий сезон и моя как мой фокус это так продолжать. Хочу когда закончили сезон быть на первом или втором месте как игроку, который более играл и более минут был на поле. Это для меня очень важно. Я конечно люблю играть и возьмите футбол как ПАОК. По поводу энергии, у меня энергия, я еще молодой. Я каждый день приготовлю мое тело для быть хорошо в физическом плане. Поэтому у меня нет проблем, хочу продолжать играть. Δεν είναι κάτι το παράξενο για μένα, τον έχω τόσες συμμετοχές από την αρχή της χρονιάς και την περασμένη σεζόν και 2 χρόνια πιο πριν. Όταν ήρθα στην ομάδα είχαμε μια καλή γεμάτη σεζόν, πρώτη σεζόν. Ο στόχος μου είναι ότι θα τελειώσει και αυτή η χρονιά να είμαι ή στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Και αυτό είναι το πώς το διαχειρίζομαι και εγώ ίδιος, γιατί πρέπει κάθε φορά πριν την προπόνηση να προετοιμάζω το σώμα μου ώστε να ανταπεξέλθει στις καταστάσεις που έρχονται μετά στην προπόνηση. Οπότε είναι και ο στόχος μου αυτός το να καταφέρω να είμαι πάλι ο πρώτος ή ο δεύτερος στις συμμετοχές. Είναι κάτι σαν πατρική φιγούρα για τους, λόγω εμπειρίας φυσικά για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και συμπαίκτες του. Στην πτέρυγά του, μάλιστα, στον αγώνα της Δευτέρας, αγωνίστηκαν ο Λέο Ζαμπά και ο Δημήτρης Λιμνιός. Αν θέλει να μας πει μια κουβέντα για τον συμπατριώτη του, που είναι λογικό να τον γνωρίζει και καλύτερα, γιατί ο Λέο συχνά πυκνά που ευθύνεται και στον ίδιο και στον Μαουρίσιο για να παίρνει συμβουλές και εντός και εκτός γηπέδου, και για τον Δημήτρη, για τον οποίο, όπως είπα και πριν, συνεργάζονται πυκνά-συχνά στην πτέρυγα. Ты работаешь на твою сторону вместе Лео Джаба и Лимнёс. И род Титана, ты их напи я в ту же дело. Да, это снаргазится. Как ты работаешь вместе Джаба и как ты работаешь вместе Лимнёс? Вопрос не это, который кто лучше, а как ты работаешь вместе с ним? Я смотри, у них есть почти тот же самый стиль. Скорость, сильно, понимаешь? Они любят сыграть по линии, они не закрывают много среди поля для искать мячи. И вот так и закрывать мой чуть-чуть для меня атаковать, да. Но
Для меня то же самое. Я люблю оба игроки. Я очень уважаю Жабат и Лимиус тоже. Они молодые игроки, надо учиться много. Но самое главное, что они тоже знают лишь, понимаешь, когда я у меня вопрос, когда у меня один тем для показать или поговорить, они лишь всегда. Поэтому я люблю играть с оба игроки, мне нет разницы. Поздравляю за Лимус, который забивал гол последней игры. Надо так продолжать. Для Жабат тоже очень хорошие игры сделал, два передачи. И это мы хотим видеть. Игроки, которые есть желание, которые есть силы для показать и помогать Паоку. Είναι δύο ποδοσφαιριστές με κοινά χαρακτηριστικά, είναι πολύ γρήγοροι, ταχυδυναμικοί, τους αρέσει να παίζουν στα πλάγια, το ότι κάποιες φορές δεν κλείνουν προς το κέντρο με βοηθάει το να μπορώ εγώ να κάνω κάποια αντεπίθεση και να ανέβω πάνω. Από εκεί και πέρα είναι, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Έχω μια εξαιρετική συνεργασία και με τους δύο. Όταν έχω να τους πω κάτι και να τους διορθώσω και οι δύο με ακούνε λόγω της νεαρής τους ηλικίας, μαθαίνουν, είναι κάθε σχόλιο που θα κάνω είναι δεκτό και βλέπω ότι αποδέχονται τις συμβουλές που τους δίνω, γιατί πρέπει να μάθουν, είναι ακόμα σε μικρή ηλικία και τώρα πρέπει να μάθουν το τακτικό κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι τους βοηθάω και εγώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τους δύο. Να ευχηθούμε καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Thank you very much, Λέω. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια, καλή μήνα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Λέω Μάτος να αναφέρεται επί παντός θετικού. Τελευταία ερώτηση ήταν για τον Ζαμπά και τον Λιμιό. Παίκτες με τους οποίους συνήθως συνεργάζεται στη δεξιά πτέρυγα. Τώρα είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του Ράσμαν Λουτσέσκου, ζωντανά από την Νόβα. Φαντάζομαι θα ρωτηθεί και για το μάτς με τον Παναθηναϊκό και για το μάτς με τον Ατρόμητο και πώς σκέφτεται να διαχειριστεί έτσι την όλη κατάσταση, με τον ΠΑΟΚ να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 8 νίκες σε 8 παιχνίδια και να έχει μπροστά του ένα παιχνίδι το οποίο καλείται να το κερδίσει. Έχει φτάσει, αγάπη, ο Λουτσέσκου? Όχι, ακόμα δεν έχει βγει, αλλά νομίζω ότι θα το πάνε γρήγορα, αφού και ο Μάτος έτσι μίλησε σύντομα σχετικά. Οπότε τον περιμένουμε και τον τεχνικό του ΠΑΟΚ τώρα να μιλήσει έτσι για όλα. Εντάξει, είναι λογικό να μονοπολεί το ενδιαφέρον το μάτς με τον Ατρόμητο. Ναι, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις ο Λουτσέσκου δίνει απαντήσεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα δίνει και μια-δυο ειδήσεις με αυτά που λέει. Δίνει. Είτε αγωνιστικά, είτε γενικότερα για την ομάδα, για τη φιλοσοφία του, για τη δουλειά. Γενικότερα νομίζω ότι ο Λουτσέσκου πάντα όταν μιλάει είναι από τους προπονητές που δίνουν απαντήσεις και πολλές φορές και από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσεις κάτι. Αν είναι να πει κάτι, θα το πει. Εντάξει, όπως όλοι έχουμε τις μέρες μας, εντάξει. Δυνατή προσωπικότητα είναι. Καμιά φορά ερωτάται και δεν απαντάει. Ή δίνει την ενόχληση. Και τότε πάλι, και πάλι. Και ακόμα και άμα δείχνει ενόχληση, απαντάει. Δεν είναι από αυτούς που θα σου αφήσουν κάτι να περάσει. Θα τη δώσουν την απάντηση. Σε γενικές γραμμές έχουν το ενδιαφέρον τους οι συνεντεύξεις του Λουτσέσκου. Ναι. Δεν είναι οι κλασικές, οι ξύλινες, πέντε λόγια, πάμε παρακάτω, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα έχει κάτι. Μέχρι να εμφανιστεί ο Λουτσέσκου, να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια ενημέρωση ότι στις 3 θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των εκπροσώπων του ΑΣΥΓΜΑ, της ΠΑΕΠΑΟΚ, ανθρώπων από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και από το Δήμο Θεσσαλονίκης του Μακεδονία Παλάς. Το αντικείμενο συζήτηση φυσικά θα είναι οι επόμενες κινήσεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ θα είναι ο κύριος Κατσαρίς και αντιπρόεδρος ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και από πλευράς ΠΑΕ Μάξι Γκαγκάτσης, ο Αχιλλέας Μαυρομάτης και ο Δημογιάννης για να βρεθούν εκεί. Δεν αποκλείεται να έχουμε και δηλώσεις μετά. Ναι. Νομίζω πάντα έχουν ενδιαφέρον. Πάντως είναι μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν προκαλεί έκπληξη. Εντάξει, το περιμέναμε και ήταν γεγονός ότι θα κάπως έτσι θα ξεκινήσει η όλη ιστορία. Ναι. Και με τον Δήμο και με την περιφέρεια και με όλους όσους θα εμπλακούν
σε αυτό το πολύ μεγάλο project που ακούει στο όνομα Νέα Τούμπα, αλλά νομίζω είναι η αρχή πολλών τέτοιων συσκέψεων που θα ακολουθήσουν. Ναι. Προφανώς θα συζητηθεί το γενικότερο πλαίσιο και θα δρομολογηθούν οι πρώτες εξελίξεις, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι ένα project πάρα πολύ μεγάλο με πάρα πολλές προεκτάσεις. Εμπλέκονται μέσα αρχαιολογικοί φορείς, εμπλέκονται δήμοι, περιφέρειες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γενικότερα πάρα πολλοί κόσμος θα εμπλακεί. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι ένα-ένα να λύνει τα ζητήματα για να μην βρεθεί μπροστά σε κάποιο απρόπτο σε ένα, δύο, πέντε ή έξι μήνες. Θέλει καθαρό μυαλό, θέλει καλή διάθεση από όλους τους φορείς που νομίζω υπάρχει. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, και ο Δήμος θέλει να βοηθήσει και η περιφέρεια. Οπότε σήμερα το απογευματάκι φαντάζομαι θα κρατήσει κανένα δύο ώρο, λογικά. Ναι. Είναι και πολύ κιόλας. Δηλαδή από ένα δεκάλεπτο να μιλήσει ο καθένας. Μάνι μάνι μέσα στο δύο ώρο, εντάξει. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Και αν βρεθεί κάποιο θέμα λίγο να το κουβεντιάσουμε παραπάνω, μπορεί να πάρει και τρία ώρο. Και βρεθεί λοιπόν κανένα τάφος, στέρια. Αν βρεθεί κανένα τάφος, μας πούνε ότι δεν έχει άτομα. Έτσι, μπράβο. Η περιφέρεια. Γρήγορες κινήσεις. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, το να πάμε στο διάλειμμα έχει... και να είμαστε. Όχι, δεν θα πάμε στο διάλειμμα. Νομίζω να μείνουμε, γιατί θα ξεκινήσουν από τόσο λεπτό οι δηλώσεις. Μην το κόψουμε. Υπάρχει και μια συνέντευξη που θα γίνει πάλι από πλευράς ΠΑΕ με τον Κρέσπο αυτή τη φορά. Ο ΠΑΟΚ μέσω Twitter ζητάει από τον κόσμο να στείλει τις ερωτήσεις του για τον Ισπανό με το hashtag AskCrespo. Επειδή έτσι αυτό έχει ξεκινήσει από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πέρσι που να έχει γίνει πρώτη φορά, με Πέλκα, νομίζω κάποια φάση ήταν ο Κάνιας, πρέπει να ήταν. Ναι. Και είχε πάντα ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος έστελνε ερωτήσεις για όλα. Τώρα είναι η σειρά του Κρέσπο, ο οποίος εντάξει βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Για μένα είναι από τους κορυφαίους και θα είναι αυτός που θα μιλήσει στον λογαριασμό της ΠΑΕ στο Twitter. Οπότε μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στον λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Twitter με το hashtag AskCrespo. Θα ενημερωθούμε πότε θα γίνει ακριβώς, γιατί δεν έχουμε ημερομηνία ακριβώς πότε θα γίνει. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς και θα δούμε τι θα πει ο Ισπανός. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και στα social media που ανέβασαν διάφοροι παίκτες από τον Ατρόμητο, Κουλούρη. Ο Ατρόμητος επέστρεψε στην Αθήνα και αυτή από σήμερα ουσιαστικά δύο προπονήσεις και αγώνας το Σάββατο. Λέγαμε και χθες ότι εννοείται ο Γιαννούλης, ο Κουλούρης και ο Χατζησέας δεν θα παίξουν το Σάββατο, δεν υπολογίζονται. 10 γκολ ο Κουλούρης, έτσι είναι, 10. 7 πρωτάθλημα. Δεν το είπα αυτό, ναι. 7 πρωτάθλημα, 2 κύπελο και ένα Europa League. Ναι. Συμπλούσε δεκάδα. Εντάξει, πάει καρφί για τα 50, εντάξει. Ονειρικό ξεκίνημα νομίζω και το. Ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε ότι θα εξελισσόταν έτσι χρονιά. Στο ξεκίνημα άτσε το μεταξύ. Μιλάμε τώρα για 31 Νοεμβρίου, έτσι. Δεν ξέρω αυτό πώς ακούγεται στον Πρίγιοβιτς, δεν μπορεί να χάσει τον τίτλο του ποδοσκόρερ, γιατί εντάξει, είναι ο Σέρβος ένας παίκτης που πέρα από την ομάδα κοιτάει και τις προσωπικές του διακρίσεις, ναι, και δεν το έχει κρύψει. Εντάξει. Και λογικό είναι για ένα επιθετικό να θέλει, αν πετυχαίνει 30 γκολ, θα θέλει να βάλει 40. Ναι. Αν είναι φιλόδοξος όπως ο Πρίγιοβιτς. Τώρα περίμενε. Ο Πρίγιοβιτς είναι στα σύνολο 17. Όχι, σύνολο 11. 11 σύνολο, 6 στο πρωτάθλημα, 4 ήταν στο Champions League και 1 στο Europa League. Κοίταξε, αν θα υπάρξει μάχη, θα γίνει για τη μάχη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι. Το Champions League έχει τελειώσει που πέτυχε 4 γκολ ο Πρίγιοβιτς. Πρώτο σκόρερ κυπέλου δεν έχει καμιά ιδιαίτερη έγκλη. Ο Κουλούρης έχει 7 στο πρωτάθλημα, ναι, πλέον. 7. Ναι. Ένα παραπάνω από τον Πρίγιοβιτς. Ένα στο Europa League και ένα στο κύπελο που ο Πρίγιοβιτς δεν είχε παίξει. Ναι, ξαναλέω ότι νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει ούτε τον Κουλούρη και ειδικά τον Πρίγιοβιτς να βγουν πρώτο σκόρερ στο κύπελο. Εντάξει. Η διάκριση είναι στο πρωτάθλημα κάθε χώρα. Ναι, και ατομικά αν το δεις, για τον Κουλούρη νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πήγε στον Ατρόμητο για να αποδείξει πράγματα και να βρει χώρο και χρόνο και εμπειρία και να επιστρέψει πιο δυνατός. Και μιλάμε σε ένα δίμηνο, έχει 9 γκολ. Οδηγεί βασικά τον Ατρόμητο. Το λέγαμε και πριν από μερικές μέρες, τα γκολ του τα περισσότερα έχουν δώσει νίκη στον Ατρόμητο. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Τώρα για τον Πρίγκοβιτς σίγουρα είναι σημαντικό, γιατί το έλεγε και το καλοκαίρι και σε εσάς στην Ολλανδία, το θυμάμαι, που έλεγε ότι κάθε χρόνο θέλω να ξεπερνάω την προηγούμενη σεζόν. Και είναι λογικό. Είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι ένας
μια τεράστια προσωπικότητα, λογικό είναι να θέλει κάθε χρόνο να είναι και καλύτερος. Έτσι, εντάξει. Το λογικό αυτό είναι. Αλλά όντως έχεις δίκιο, είναι μια πολύ ωραία μάχη. Πρίγκιπας Κουλούρης, εισαγωγικά. Και νομίζω ότι ειδικά ο Κουλούρης μέσα από αυτό μπορεί να γίνει μόνο καλύτερος. Δηλαδή, το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι απλή κατάσταση. Αλλά είναι, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα να συνεχίσει έτσι, να είναι γερός βασικά, να συνεχίσει να σκοράρει, να παίρνει παιχνίδια, να παίρνει εμπειρία, να παίρνει αυτοπεποίθηση και το καλοκαίρι να διεκδικήσει με πολύ καλούς όρους την παραμονή του στον ΠΑΟΚ και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι απλά να έχει 7-8 συμμετοχές ως αλλαγή σε όλη τη σεζόν. Εντάξει, γιατί δεν νομίζω ότι και ο Κουλούρης είναι ικανοποιημένος. Δεν είναι από τα παιδιά αυτά να είναι στο ρόστερ και απλά να έχει μία συμμετοχή ένα μήνα. Νομίζω έχει φιλοδοξίες και καλά κάνει, είναι πολύ καλός επιθετικός. Εγώ αυτό το λέω πάντα. Δηλαδή έχει πολύ καλή αίσθηση του γκολ μέσα στην περιοχή, είναι μαχητικός και έχει πολύ καλό τελείωμα, είτε με το κεφάλι είτε με τα πόδια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία του Ευθύμη Κουλούρη στον Ατρόμητο που δεν θα αγωνιστεί ως γνωστόν το Σάββατο. Ο ΠΑΟΚ είχε τώρα το πρωί, πρωινή προπόνηση στις 11, οπότε έχει ολοκληρωθεί. Λέγαμε και πριν ότι δεν υπάρχουν θέματα πέρα από το Μαουρίσιο που έχει ακόμα μέλλον μπροστά του. Λογικό. Από εκεί και πέρα είναι όλοι διαθέσιμοι. Δεν βλέπω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές για το Σάββατο. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι πριν από το Παναθηναϊκό πήραν ανάσες πολύ. Ας πούμε, ο Μάτος ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ήταν πολύ πιο φρέσκος από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, που ήταν ανά 2-3 μέρες το πολύ. Ήταν ωραίο αυτό χθες με τον Μπέλκα, που του έκαναν στο Instagram οι συμπαίκτες του βιταμίνες. Ήταν βιταμίνες με κάτι ειδικά, ισοτονικά και όλα αυτά που πίνουν οι ποδοσφαιριστές. Σε στείλω ότι τον πειράζανε για την κούραση που έχει βγάλει και φαίνεται ότι έχει. Εντάξει, το λέγαμε και χθες ότι το συζητάνε και μεταξύ τους. Εντάξει, δεν είναι κάτι το λέμε μόνο εμείς. Ένα πρώτο δείγμα ήταν η αντίδραση του Μπίσεσβαρ στην αλλαγή του προχθές στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, που κάλεσε την Τούμπα να τον αποθεώσει, να τον χειροκροτήσει, να του δώσει έτσι δύναμη. Και χθες αυτή η φωτογραφία που ανέβασε ο Πέλκας, που του είχαν αφήσει οι συμπαίκτες του όλα αυτά, με ένα μήνυμα νομίζω είχε για τον Πέλκα, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν σε στήλη καζούρας κάπως, αλλά και ο Πέλκας το καταλαβαίνει και αυτός ότι είναι επιβαρημένος αρκετά. Ναι. Και νομίζω ότι αν πάμε σε κάποια αλλαγή στο μάτι του Ατρόμητο, ίσως είναι ο Πέλκας ο παίκτης που θα μείνει εκτός. Γιατί μετά είναι και η Βίντη την Πέμπτη. Την Πέμπτη, ναι. 8 Νοεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα πάει με Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Βασικά μέχρι την Τρίτη προπονήσει. Τετάρτη εκεί ένα τελευταίο χαλάρωμα, τελευταία προπόνηση και πάλι αγώνας. Λοιπόν, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα. Είμαστε αναμονή του Ράς Βαλουτσέσκου που δεν βλέπω να έρχεται. Θα έρθει, το λένε οι άνθρωποι εδώ πέρα. Το λένε οι άνθρωποι και την άλλη φορά το λέγανε και. Εντάξει, θα έρθει. Λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα είμαστε stand-by για το Ράς Βαλουτσέσκου. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε και τον Ασβάν Λουτσέσκου που ξεκινάει τώρα, να δούμε τι έχει να πει και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά από τον Λέο Μάτος. Πάμε να τον ακούσουμε. It is a difficult game for both of the teams. Ατρόμητος is a team that has a strong mentality. Sometimes from outside you might think that the game could be easy, but it's not like this. It is a team that fights a lot, that runs a lot, that have aggressive marks man to man. It is a team with experienced player and more than everything with a good spirit. Θα είναι ένα παιχνίδι με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή νοοτροπία. Μια οργανωμένη ομάδα και από την στιγμή που δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι ένα παιχνίδι θα είναι εύκολο όπως και να το βλέπουμε απ' έξω. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ επιθετικά μαρκαρίσματα και είναι μια ομάδα που μπορεί να μας δυσκολέψει ανά πάσα στιγμή. From on the other hand, it will be very difficult also for them because we are a very strong team and we are also us in a very good Απ' την άλλη, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ομάδα του Ατρομήτου, καθώς και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βρισκόμαστε και σε καλή κατάσταση επίσης. Then I'm expecting to be a nice game in which you have to win. Έτσι περιμένω να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι στο οποίο θα κερδίσουμε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα πρόγραμμα 8 αγώνων στο πρωτάθλημα, χωρίς να χάσει βαθμό και ήταν αγώνες οι οποίοι συμπεριλάμβαναν τα θεωρητικά ντέρμπι.
πλέον μπαίνει σε επόμενη φάση. Αλλάζει κάτι, είναι η ίδια διαχείριση και προσέγγιση από αγώνα σε αγώνα πέραν της λογικής του τελικού που υπάρχει για κάθε αγώνα πρωταθλήματος? PAOK managed to pass a program with 8 games. In theoretically we had the derbies in these 8 games. Now going to a second phase of the league, the logic stays the same, going game by game and facing every game like it's a final, or change something? No, what to change? How to change? What? We'll face now the team which is second position in classification. Will be the game against Panathinaikos, which will follow after Europa League game. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στην δεδομένη στιγμή? Αντιμετωπίζουμε το Σάββατο μια ομάδα που είναι δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα. Από εκεί πέρα θα αντιμετωπίσουμε τον Πανετολικό ερχόμενη από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. After will be the break, and after the break immediately we start with Xanthi, which in this moment is fifth in classification. Έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και ερχόμαστε να παίξουμε με την Xanthi, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πίνακα. I don't know how it works, but always in front of us appear teams that in that moment start to be better and better. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό, αλλά συνέχεια εμφανίζονται μπροστά μας ομάδες οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς. Then for us every game is hard. Maybe this helped a lot to keep focus, to be always prepared, to give everything in the game and to have all these games won. Για μας λοιπόν είναι κάθε παιχνίδι δύσκολο και ίσως είναι αυτό το οποίο μας κράτησε τόσο συγκεντρωμένους και μας οδήγησε στο να κάνουμε το απόλυτο των βαθμών μέχρι σήμερα. Η ερώτηση μου είχε να κάνει γιατί το ντέρμπι από μόνο του, ο αντίπαλος, είναι ένα κίνητρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Όταν όμως δεν είναι ντέρμπι και είναι μια άλλη ομάδα η οποία θεωρητικά πάντα είναι υποδέστερη, εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι ως σμπρόξιμο, ως πουσάρισμα σε επίπεδο ψυχολογίας ή κίνητρου από τον προπονητή. Αυτό ήταν η ερώτηση. This question was made basically before, because in these games that we consider as derbies, the motivation is higher, and in these games that let's say the opponent is lower level of you, you might need an extra push on your motivation, different in the psychological aspect. That's why they asked before if this is a second and different phase of the league. In football, when you think that a team is lower level than you, in that moment you lost the game. Στο ποδόσφαιρο, όταν σκέφτεσαι ότι μια ομάδα είναι υποδέστερη από σένα, αυτόματα χάνεις το παιχνίδι. Okay, might be different quality between the teams, might be different organization, but the games are won just through hard work inside of the pitch, through perfect and the correct mental preparation before the game. Ενδεχομένως να υπάρχει μια χαμηλότερη ποιότητα σε μια άλλη ομάδα, αλλά θα πρέπει τα παιχνίδια να τα κερδίσεις όντως προετοιμασμένος, όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και πνευματικά, και όχι μόνο σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά, πολύ πριν από το παιχνίδι. And honestly, we know very well that each team that is facing us is playing with very high motivation. Then we are prepared, and for this reason we are focused. Και ειλικρινά ξέρουμε ότι κάθε μια ομάδα που μας αντιμετωπίζει έχει ένα έξτρα κίνητρο παίζοντας απέναντί μας, οπότε είμαστε προετοιμασμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι για κάθε παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, έχει ήδη παίξει με αρκετές ομάδες που είναι ψηλά, έχει ήδη δει όλες τις ομάδες. Ποιο θεωρεί μεγαλύτερο αντίπαλο σε αυτή τη μάχη για το πρωτάθλημα? ΠΑΟΚ is first. We have seen all the teams that are close to us in the table. Who do you think is the main competitor of us in that moment? No, I don't want to speak about this. We have to be focused just for us and to give everything, okay, knowing perfect how the opponents could behave or could play. But the most important is us to be focused and to, as we discussed until now, to be concentrated for the next game, just for the next game and for these three points. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι όσον αφορά αυτό. Θα πρέπει να κοιτάμε το πώς λειτουργούμε εμείς σαν ομάδα, ξέροντας πάντα πώς συμπεριφέρονται οι αντιπαλοί μας. Το πιο σημαντικό είναι να κοιτάμε, όπως έχω πει πολλές φορές, παιχνίδι με παιχνίδι και να κοιτάμε να παίρνουμε το απόλυτο των βαθμών από κάθε αυτό. Υπάρχει εκτίμηση για την επιστροφή του Μαουρίσιο? Do you have a timetable for the comeback of Mauricio? Maybe he will enter with us from the next week, and maybe he will be part of the group in the game against Panathinaikos. Maybe, but in any case, yes, this is the time, and probably we can have some good minutes for the game in the cup.
Έχουμε το ενδεχόμενο να βρίσκεται μαζί μας από το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, να είναι μαζί με τον γκρουπ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και να πάρει τα πρώτα του λεπτά, αν είναι απόλυτα υγιής, στο παιχνίδι κυπέλλου που ακολουθεί. Κάθε ήττα είναι αρνητικό αποτέλεσμα, αναμφισβήτητα αυτό το πράγμα, αλλά θεωρεί μήπως ότι αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη Πέμπτη λειτουργήσε καταλυτικά και στην εικόνα την οποία παρουσίασε ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Παναθηναϊκό. Λειτουργήσε δηλαδή έτσι σαν αφύπνιση, όπως μας είπαν και οι ποδοσφαιριστές εδώ το Σάββατο. Every defeat is a negative result for sure. Do you believe that this result of Thursday was like a wake-up call, as the players mentioned also after the game, before the game against the Panathinaikos, in order to have this reaction in the game of Panathinaikos? No. Doesn't have anything to do with one game with the other game. Νομίζω πως όχι, δεν έχει να κάνει το ένα παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. In football, as in life, sometimes you lose because it's impossible to win all the games. Στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, κάποια στιγμή χάνεις γιατί είναι πρακτικά αδύνατο να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. The most important for top level team is to reduce the number of the game that could not win. Το πιο σημαντικό για τις μεγάλες ομάδες είναι να μειώσουν τον αριθμό των παιχνιδιών των οποίων δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν. Χωρίς το Μαουρίσιο, το timing ενός καλού παιχνιδιού από το Βέρμπλουμ τον κάνει να νιώθει πιο καλά, και επειδή και ο ίδιος ξέρει τον ποδοσφαιριστή, τι άλλο περιμένει να δει από το Σουηδό. Without having Mauricio available, the timing of Verblom having a very good game is something that makes you happy. And what do you expect to see Sorry, more from what, what to make me happy? To see Verblom having a very good game. And what do you expect more from him? I expect just to continue his work because he is in this process of still of adaptation, of preparation. He start to play now 90 minutes. Is a player that has a strong personality. Every player that is new in a team needs more time to be on the perfect level. I am satisfied for this game. I am satisfied for the game against Aris as well. But I know that for him will be better and better. Περιμένω να συνεχίσει τις ίδιες εμφανίσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην διαδικασία της προσαρμογής του. Πήρε τα συνεχόμενα 90 λεπτά του. Είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι το οποίο έκανε με τον Άρη και ευχαριστημένος επίσης από την παρουσία του στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσωπικότητα και βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη διαδικασία του να βοηθάει την ομάδα. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, σε μια ομάδα με τόσους έμπειρους ποδοσφαιριστές, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν καταληκτική συμμετοχή στην νίκη ανήκουν στην κατηγορία των 20χρονων, και ο Λέο Ζαμπά και ο Δημήτρης Λιμιός. Πόσο πιο καλά τον κάνει να νιώθει, γιατί ξέρουμε ότι δουλεύει ξεχωριστά και με τους νέους ποδοσφαιριστές. In the game against Panathinaikos, in our group, in the start 11, were too many players that are very mature and very experienced players, but the result was also judged by two young players, Λιμιός and Ζαμπά. How happy you feel after this involvement that they had, because they know that you pay a lot of attention to the young players as well. But I don't really, I don't know when the game start, which is the age of our players. Πραγματικά δεν γνωρίζω ποια είναι η ηλικία των παιχνών όταν ξεκινάει, δεν κοιτάω και την ηλικία όταν ξεκινάει το παιχνίδι. I expect from each one to give the best in every game and in every training. Περιμένω καθένας να δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση. And I try to be close of each player when he needs this. Και προσπαθώ να είμαι κοντά σε κάθε παίκτη όταν το χρειάζεται. With the young players, yes, we might say that we spend more time for technical aspects, for tactical aspects, for their improvement on this kind of situations. Με τους νέους παίκτες μπορούμε να πούμε ότι περνάμε περισσότερο χρόνο όσον αφορά τακτικές αναλύσεις, κάποια τεχνικά στοιχεία, γιατί είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και οι ίδιοι. But I'm happy when the team wins and when the team plays good football and when every player is on top. Αλλά είμαι χαρούμενος όταν η ομάδα κερδίζει, όταν η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο και όταν ο κάθε παίκτης βρίσκεται στην κορυφή της αποδοσής του. And then, for this reason, I told you that I don't know
The age of the players. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι δεν ξέρω ακριβώς την ηλικία των παιχτών όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση που έχει την λογική να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Νομίζω ταπεινή άποψη ότι έχετε πάει σε μια ειδική προσέγγιση και διαχείριση για τον Πέλκα λόγω των πολλών λεπτών συμμετοχών που έχει. Αλλάζει κάτι από εδώ και στην συνέχεια, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι έγινε μια συζήτηση με τον προπονητή και τον ποδοσφαιριστή και ότι θα πάει σε ακόμα πιο προσεκτική διαχείριση για τη συνέχεια. To conclude, the last question is after this series of game, there's an issue with the management of Pelkas. There are also some front pages that in the newspaper that say that you had a talk and you will go in a more careful management of him, and if this period now will be a different period for him. We'll see. Θα δούμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κότσο. Κύριος Βαν Λουτσέσκου, ακούσαμε όλα όσα είχε να πει πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για το παιχνίδι Σοβάτου, για την κατάσταση της ομάδας, για παίκτες, ακούσαμε για τον Πέλκα, για τον Μαουρίσιο, για τον Βέρμπλουμ και πάλι. Νομίζω θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Θα πάμε λίγο στο βόλι, στο χώρο του βόλι. Πολύ ουσιαστικά. Όλο το απόγευμα. Όλο το απόγευμα, πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι αυτός που είχε μεγαλύτερη αγωνία από όλους μας ήταν ο πρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσαλόπουλος. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε τι κατάσταση είμαστε? Δεν χρειαστήκαμε βοηθήματα εκεί, χάπια και τέτοια για να αντέξουμε μέχρι τέλους? Κανονικά όλα πήγανε. Δίπλα ήταν. Δίπλα. Τι είναι αυτό το Βόλιο όμως, πρόεδρε? Πολύ ψυχολογία. Από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζει όλη η μορφή ενός αγώνα από μία φάση. Έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Ποτέ. Μα ποτέ. Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, πώς το ζήσατε? Και βέβαια ένα σχόλιο γενικά για αυτή την πρόκριση. Ήταν μια δύσκολη πρόκριση και πάντα μια πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη έχει μια ιδιαίτερη αξία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή ομάδα, βέβαια χωρίς να έχει πολύ μεγάλα αστέρια και χωρίς να έχει πολύ μεγάλους, να έχει ξένους παίκτες, αλλά ήταν, οι 7 παίκτες ήταν της Εθνικής Τουρκίας. Συνοχή πολύ καλή, αυτό καταλάβαμε όλοι. Γιατί αυτά τα ναι, είναι μια ομάδα η οποία εδώ και χρόνια είναι όλοι τους μαζί και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Έπαιξε ρόλο κακά τα ψέματα και η αδυναμία του Σαφράνοβιτς να παίξει, γιατί αν είχαμε ένα θέμα ήταν στην υποδοχή, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν μεγάλη αισθητή απουσία του. Βέβαια τα παιδιά περέβαλαν τον εαυτό τους όσον αφορά και την υποδοχή, αλλά ειδικά στην επίθεση τα πήγαν πάρα πολύ καλά και ειδικά ο Χιμένα. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτός ήταν που έκανε τη διαφορά χθες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, ναι. Και μπορώ να πω από τις λίγες ημέρες που είναι κοντά μας, διαπιστώνω ότι είναι τελείως διαφορετικός από το Χιμένες που ξέραμε πριν από 2-3 χρόνια. Είναι πιο συνειδητοποιημένος, είναι κατασταλαγμένος, ξέρει τι θέλει, είναι σοβαρός. Ίσως να έχει επηρεαστεί και από ότι έχει γίνει πατέρας πλέον. Άρα μας το προτείνετε και εμάς να γίνουμε σιγά σιγά, πες και σοβαρευτούμε. Αυτό καταλαβαίνουμε, τα συμφραζόμενα. Όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Γεγονός. Καλομελέτατο και έρχεται. Καλά. Θα το παλέψουμε. Μεγαλώσαμε. Θα μας βγάλετε σε έξοδα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σε έξοδα μπήκατε για την ομάδα σίγουρα φέτος, αρκετά μεγάλα. Μιλάμε για ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα, γεμάτο εμπειρία, γεμάτο χαρακτηριστικά. Τι οραματίζεστε για αυτή την ομάδα? Ήδη έχει περάσει 2 γύρους του Champions League. Μας βάζει ξανά στη διεργασία που ζήσαμε με το ποδόσφαιρο το περασμένο καλοκαίρι. Πλέον ποιο είναι το όραμα, τι επιζητάμε από τη φετινή σεζόν και βέβαια πώς βλέπετε και την επόμενη φάση, όπου είναι και το ένα βήμα πριν τους ομίλους του Champions League? Ναι, ξεκινήσω από το τελευταίο. Παίζουμε με μια γερμανική ομάδα, η οποία δεν... όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, είναι αρκετά καλή, αλλά
είναι μέσα στις δυνατότητές μας, πιστεύω, γιατί έτυχε να δω και χθες το παιχνίδι με τους Αυστριακούς που παίζανε. Υπάρχει ένας σοβαρός ΠΑΟΚ, σίγουρα θα περάσουμε και θα μπούμε στους ομίλους. Εκεί τα πράγματα είναι θέμα κλήρωσης. Αν έχουμε την τύχη, μπορεί να πάμε αρκετά καλά. Εάν πέσουμε σε μεγαθύρια της Ιταλίας ή της Ρωσίας, τότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα απέχουμε από αυτές τις ομάδες. Πάντως φαίνεται ότι η ομάδα να έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμη, έτσι δεν είναι? Είναι, γιατί πολλοί παίκτες είναι σε πρώιμο στάδιο. Ξεκινήσουμε από το Χιμένεθ που ήρθε πρόσφατα και ακόμα δεν έχει εγκληματιστεί, δεν έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, όσον αφορά το παιχνίδι εννοώ. Το Τζούριτς, το Γκόρτσιανουκ, είναι παίκτες οι οποίοι θέλουν λίγο το χρόνο τους. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Χθες πάντως... Ακόμα και αυτός ο Ντίμα ο Φιλίππο. Βεβαίως. Μας φάνηκε χθες η διαφορά όταν μπήκαν τα παιδιά που ήταν στην ομάδα, δηλαδή στο τελευταίο σετ, το έκτο σετ ουσιαστικά. Μπήκε λίγο ο Σαφράνοβιτς όσο μπορούσε με τον Γιάννη Τακουρίδη. Ήδη η ομάδα απέκτησε απευθείας μεγαλύτερη σταθερότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί έχουν δώσει περισσότερα παιχνίδια, γνωρίζονται. Αλλά υπήρξε και μια έκπληξη που εμείς τη βλέπουμε, αυτή την πρόοδο του Μπούτου στις προπονήσεις. Αλλά άλλο η προπόνηση, άλλο το παιχνίδι, και στο παιχνίδι έδειξε πολύ καλά χαρακτηριστικά. Εκπληκτικά στοιχεία όντως. Πολύ καλή τεχνική, πολύ δύναμη, πολύ καλά αθλητικά προσόντα. Και εμένα με εντυπωσίασε, δεν το περίμενα. Μου είχαν πει ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο, αλλά τόσο όριμο δεν περίμενα να το δω, είναι η αλήθεια, Πρόεδρε. Γεγονός. Περισσότερο έχει εκπλήξει τον Πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρή. Που κόβει το μάτι το αποβόλι. Γιατί είναι καθαρά δική του επιλογή. Ναι. Πάμε στο... Τι κέρδη μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ αν μπει σε ομίλους του Champions League? Να υποθέσω οικονομικά δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχουν ωφέλη. Αρκεί να σας πω ότι για να συμμετάσχουμε στους ομίλους θα πρέπει να καταβληθεί ένα παράβολο 25.000 ευρώ. Είναι η συμμετοχή. Βέβαια στο τέλος κάτι σου επιστρέφουν, αλλά πάντα είσαι μείον. Αν βάλουμε δηλαδή και ταξίδια, ξενοδοχεία κτλ. Ξενοδοχεία και αν σου τύχει και κανένα ταξίδι στα βάθη της Ρωσίας, εκεί πατάς τα κλάματα. Σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων τι πιστεύουμε? Γιατί είναι ατού τώρα, για να τα λέμε όλα. Είναι ατού για την ομάδα ότι έχει πλέον από την αρχή ξεκάθαρο ρόστερ χωρίς ερωτηματικά και μπαίνει πολύ δυνατά. Γιατί κακά τα ψέματα, το είχαμε πάει λίγο ανάποδα τα τελευταία χρόνια. Λίγο ότι το καλοκαίρι ήμασταν λίγο φλού και φουλάραμε μετά το Γενάρη. Τώρα είναι ατού. Πλέον επειδή πάντα δεν μπορεί να σου βγαίνει αυτό. Φέτος στήσαμε μία ομάδα η οποία θα τελειώσει αυτή η ομάδα έτσι όπως ξεκίνησε. Εκτός απρόπτων, κουφή ώρα που τα ακούει, δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν έχει κάποιο τραυματισμό που είχαμε στο παρελθόν. Είχαμε τέτοιες πολύ κακές εμπειρίες. Για την επιλογή του Στάνκου έχουμε κάποια στοιχεία να δώσουμε, γιατί καταλήξαμε σε αυτόν? Είναι ένας γνώστης, δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Πολύ ήρεμος είναι, Πρόεδρε. Εμείς είχαμε φάει 14 προφιτερόλ για να ηρεμήσουμε την ώρα του αγώνα και αυτός εκεί αγέροχος. Έτσι πρέπει να είναι ο προπονητής. Αν αρχίσει και αυτός και πανικοβάλλεται, τότε μόνο σωστές αποφάσεις δεν θα πάρει. Βλέπετε ακόμα στο τελευταίο σετ που έβγαλε τους πρώτους παίκτες και έβαλε μέσα τους δεύτερους, τους αναπληρωματικούς. Ήταν ένα εγχείρημα για να τους ξεκουράσει, να ξελαμπικάρει και το μυαλό τους, να φρεσκαριστούν. Ενώ
η ομάδα η τουρκική δεν είχε αυτή την πολυτέλεια να το πετύχει, γιατί ήθελε και το σετ οπωσδήποτε. Βεβαίως. Όχι, ήταν ένα από τα κομβικά σημεία, γιατί και ο Τζούρις είχε κουραστεί πάρα πολύ. Και γενικά τα παιδιά είχαν... Αυτό όμως, αυτά όλα προήλθαν από μια καθαρή σκέψη που πρέπει να έχει ο κάθε προπονητής στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωραία. Πότε είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν τώρα? Είναι τώρα. Την ερχόμενη Τετάρτη. Ευτυχώς μας έτυχε το ρεπό αυτού του Σαββατοκύριακου που θα μπορέσει έτσι η ομάδα να ξεκουραστεί. Το Σαφράνοφ θα τον έχουμε διαθέσιμο, να υποθέσω. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμος, γιατί ακολούθησε την ομάδα, το staff, ο Παναγιώτης Κουντουρίδης με τον Δημητρακόπουλο, το Δημήτρη, το manager, καταφέρανε και βρήκαν την καλύτερη δυνατή λύση εκεί για να συνεχίσει τη θεραπεία του. Και πιστεύω του έκανε καλό. Βοήθησε και θα συνεχίσει και εδώ πλέον τις θεραπείες. Ωραία. Πρόεδρε, τα καλύτερα ευχόμαστε. Η ομάδα είναι εξαιρετική. Μακάρι να περάσει. Πιστεύω η χρονιά θα είναι ιδανική για όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Εμφανίστηκε και ένα βανάκι στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε και υποστήριξη, έτσι δεν είναι? Ναι, υπήρχαν, ήταν τα παιδιά και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και να τους συγχαρούμε. Ήταν τα παιδιά από τη ΒΕΜ, τους ΒΕΜ. Ναι. Ένα σκέλο στα φυσιογνωμίε και φίλοι του βόλεϊ. Γενικά τα παιδιά του ΒΕΜ στηρίζουν τα τμήματα, δεν είναι δηλαδή. Είναι ο σύνδεσμο, ο οποίο πρέπει να το πω και να του ευχαριστήσω δημόσια, έχουν πάρει τα περισσότερα διαρκεία από του συνδέσμου, βέβαια. Συνολικά πόσα διαρκεία έχουμε? Πρέπει να είναι γύρω στα 850. Εντάξει, μπορούμε και πολλά παραπάνω, δεν είναι και μικρό βέβαια. Είναι πολύ λιγότερα από ό,τι είχαν δοθεί πέρσι και πρόπερσι. Δεν πειράζει, θα πληρωθούν σε εισιτήρια, πρόεδρε, αυτά έτσι πάνε. Όποιος δεν φροντίζει να πάρει στην αρχή μαζεμένα, θα πληρώνει μετά. Δεν πειράζει. Έτσι πάνε αυτά. Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε, για την παρουσία σου εδώ και εμείς, γνωστοί λάτρες του βόλεϊ, θα είμαστε πάντα δίπλα στην ομάδα. Να είστε καλά και ευχαρίστως. Καλή επιτυχία στις αναμετρήσεις με τους Γερμανούς. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας. Την Τετάρτη στο Παλατάκι ο ΠΑΟΚ με τη United Volleys Frankfurtis. Εντάξει, και η ρεβάνς αργότερα. Το όνομα που υπάρχει σε ομάδα στην ιστορία των Γκέι. Δηλαδή, United Volleys. Δεν τελειώσει 3-0. Εννοεί η BBSK, η Κωνσταντινούπολη. Η BBSK, εντάξει. BBSK είναι και. Εντάξει, We Are Family, όντως έχει ένα θέμα. Τι καυτή έδρα. Εγώ νόμιζα θα πάμε εκεί και θα μας δαγκώνουν και μέσα σε δύο ηλικίες ήταν 8 χρονών. Τετάρτη λοιπόν, πάω στο Ποτσαρίνα και μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στην πανέμορφη ποτέ. Φραγκφούρτη δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Φραγκφούρτη, Λουκάνικα. Ναι. Να μην πάρουμε Λουκάνικα λοιπόν την Σιλεβάνς. Έχεις πάει στη Φραγκφούρτη? Όχι. Να πάει μια αποστολή ο Ραφαήλ. Εκπληκτική. Προτιμάς να μείνεις στην Αντίς Αμπέμπα? Τίποτα, χάλια. Να πάει η αποστολή ο Ραφαήλ. Θα χαθεί ο Ραφαήλ. Να πάμε από την Ευκαρπία από πού είναι. Να τον πάμε στη Φραγκφούρτη. Εκπληκτικό αεροδρόμιο. Πρότυπο! Πρότυπο! Επαγγελματίας, φίλε. Επαγγελματίας. Πρότυπο είσαι. Πάω να μιλήσω με τον συντελεστή της επόμενης εκπομπής, τον συνάδελφο. Λοιπόν, κάπου εδώ. BBS Gay, θα μπορούσε να λέγεται. Μπράβο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή των Ερτζιανών της πόλης. Ο Σταύρος Κόλκας μαζί με τον Βασιλιά. Αφήσαμε κάποια θέματα, αλλά είχαμε ζωντανά και τον Λέο Μάτος και τον Ράς Βαλουτσέσκου και ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσαολόπουλο. Το θέμα του ΠΑΟΚ εναντίον της ΕΡΤ θα το αναλύσουμε αύριο και θα αποκαλύψουμε και τις άγνωσες προεκτάσεις του όλου θέματος και το τι οδήγησε τον ΠΑΟΚ να κάνει μια κίνηση που πολλοί κόσμος την περίμενε νωρίτερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα κάνει πίσω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά.